Την επίσπευση των εργασιών στο έργο της πλακόστρωσης στην Αγία Πελαγία ζητούν δημότες και κατασηματάρχες, οι οποίοι αντικρίζουν αυτές τις εικόνες με την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτήσαμε από πόρους που προέρχονται από τα ταποδοτικά για τη μεγάλη διασύνδεση και που δεν προερχόντουσαν αρχικά για την Αγία Πελαγία, αλλά λόγω του ότι έπρεπε να γίνει κάτι που να αλλάξει και την ψυχολογία και την αισθητική αλλά και τη λειτουργικότητα της περιοχής, επιλέξαμε με αυτόν τον τρόπο να χρηματοδοτήσουμε το έργο σε μια περιοχή που φαίνεται να είναι δύσκολη και σε μια εποχή που είναι δύσκολη. Είμαστε άξιοι της τύχης μας. Μας έχουν παρατήσει όλοι. Είναι απαράδεκτο αυτή η εικόνα της Αγίας Πελαγίας και δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσουμε και πώς θα ανοίξουμε όταν τώρα περιμένουμε να κάνουμε ανάπλαση. Το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, το Ιανουάριο, Φεβρουάριο, πού ήταν οι αρμόδιοι, πού ήταν. Το κανάλι δεν έχει γίνει τίποτα, ο βιολογικός δεν έχει πάρει μπροστά, τα μηχανήματα δεν τα έχουν φέρει. Δεν εξαρτάται ούτε από το Δήμο, γιατί τα δημόσια έργα έχουν αυτό. Το παίρνει ο άλλος το έργο και καθυστερεί να το βάλει μπροστά. Αυτά είναι. Έτσι είναι τα συστήματα, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε εμείς. Τέλος πάντων, γίνεται μια καλή δουλειά, μια καλή ανάπλαση στο δρόμο το κεντρικό. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Αρκετά καταστήματα παραμένουν κλειστά με φόντο τις λάσπες, με τους επαγγελματίες να διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί στην τουριστική περιοχή, χωρίς ωστόσο οι ίδιοι να έχουν την οποιαδήποτε ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα του έργου. Έπρεπε να έχουν ξεκινήσει ήδη εδώ και 2 μήνες και τέτοια εποχή να είμαστε εδώ πέρα έτοιμοι να υποδεχτούμε τους τουρίστες σαν τους ανθρώπους. Όχι έτσι. Μα δεν μπορείς να περπατήσεις τώρα να πας πάνω. Εντάξει, είπανε πως θα είναι για λίγες μέρες. Αλλά δεν είναι η εποχή του τώρα. Τα έργα χρειάζονται να έχουν σωστό χρονοδιάγραμμα, να ενημερώνουν και τους καταστηματάρχες να ξέρουν, και τους, όχι μόνο τους καταστηματάρχες, όλο τον κόσμο, να ξέρουν να βγάλουν ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα. Καλά είναι τα έργα, όλα τα χρειαζόμαστε, να είναι καλά που τα κάνουν, αλλά να ενημερώνουν και να μας λένε. Τότε ξεκινάμε, τότε τελειώνουμε, αυτό θα κάνουμε. Έχουν ανοίξει καταλήματα, ξενοδοχεία. Είμαστε σε μια κατάσταση άθλια. Δεν μπορούν να ανοίξουν τα μαγαζιά. Με αυτή την εικόνα πώς θα ανοίξουν. Οι διαφημιστές μας είναι αυτοί. Θα μας διαφημίσουν στο εξωτερικό για να έρθουν κι άλλοι. Στην περιοχή βρέθηκε πρόσφατα ο Μενέλαος Μποκίας, ο οποίος έγινε δέκτης της δυσαρέσκειας ορισμένων κατασηματαρχών, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι βασικές εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου. Η συμφωνία που έχει γίνει και με τον ανάδοχο είναι πολύ σύντομα, μέχρι τέλος του μήνα, αρχές του επόμενου μήνα του Μαΐου, να έχουμε ολοκληρώσει τις πολύ βασικές, τις απαραίτητες εργασίες για να είναι πλήρως λειτουργική η περιοχή. Αποφασίστηκε να γίνει αυτό το διάστημα, αυτή την περίοδο, με την πεποίθηση και τη σιγουριά ότι αν δεν προκύψουν βασικά εμπόδια, το έργο δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στην τουριστική εικόνα.